Καλημέρα κύριε Παφίλη. Καλημέρα κύριε Κουή, καλημέρα στους ακροατές και εγώ σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου αν θέλετε να ξεκινήσουμε με το μείζον θέμα της Παλαιστίνης, γιατί είναι κάτι το οποίο λέει, συγκλονίζει και δεν ξέρω και πόσο θα την πληρώσουμε και εμείς, ακόμα και με κόστος ζωής. Θα μου πείτε, το βάζεις με το κόστος των ανθρώπινων ζώων. Δυστυχώς όλα παίζουν στη ζυγαρία, κύριε Παφίλη. Ναι. Δεν είναι κεραυνός ενεθρία, είναι αναμενόμενο. Και εδώ ορισμένοι που έχουν σηκώσει πολύ τους τόνους και προσπαθούν να παρασύρουν τον κόσμο, θα πρέπει να πούν την αλήθεια. Γιατί αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της παράνομης Ισραηλινής κατοχής Παλαιστινιακών εδαφών, εκεί που έχουν τη στήριξη των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αποτέλεσμα των βάρβαρων, αν και δεν μπορεί κανένας να το χαρακτηρίσει πιο πάνω, εγκλημάτων που κάνει το Ισραηλινό κράτος, που έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες νεκρούς, μικρά παιδιά, γυναίκες, τραυματίες, φυλακισμένους και μικρά παιδιά μέσα στις φυλακές, ερυπωμένες πόλεις, επικισμοί στα παλαιστινιακά εδάφη, αποκλεισμός της Γάζας, βαρβαρότητα, 5 ώρες την ημέρα, 4 ή 5 ρεύμα, νερό ακάθαρτο και αυτό πάλι. Και σε αυτά όλα βέβαια δημιουργούν το έδαφος ακριβώς για έναν πόλεμο. Και το Παλαιστινιακό κράτος και οι Παλαιστίνοι έχουν δικαίωμα κυριολεκτικά και το λέμε ευθέως στην αυτοάμυνα και στην αντίσταση απέναντι στην κατοχή και στην επιθετικότητα. Απέναντι σε δολοφονίες αμάχων. Γίνεται σφαγή τόσα χρόνια. Το δικό μας το κόμμα βγαίνει συνέχεια με ανακοινώσεις και συμπαραστέκεται στον Παλαιστινιακό λαό. Και οι άλλοι υποκριτικά σήμερα ανακάλυψαν το τι συμβαίνει στην περιοχή. Αυτό πάντως που δεν καταλαβαίνω, κύριε Παφίλη, είναι γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τη Χαμάς από ένα πάρτι ειρηνιστών. Πείτε το, ήταν τα παιδιά των λουλουδιών με τα χασισάκια τους, ό,τι θέλετε πείτε τα, τα οποία όμως δεν θέλουν τον πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών και πήγανε να κάνουν το πάρτι τους. Γιατί εκεί. Να σας πω κάτι, κύριε Κουή. Ναι. Φυσικά κανένας πρέπει να έχει επιφυλάξει σε πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε την πολεμική προπαγάνδα που γίνεται. Ακριβώς. Και πώς γίνεται και πώς κατασκευάζεται. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε πόλεμο υπάρχουν ακρότητες, στις οποίες κανένας δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια. Αλλά όμως οι ακρότητες όλα αυτά τα χρόνια, από αυτά που σας περιέγραψα, δεν δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Δημιουργούν ακριβώς τέτοιες καταστάσεις. Και φυσικά, να μιλήσουμε και πιο ανοιχτά, η Χαμάς, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανένας, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, ούτε ιδεολογική ούτε πολιτική. Ωστόσο όμως, εκπροσωπεί ένα μεγάλο κομμάτι του λαού της Παλαιστίνης, είναι πρώτο κόμμα στη λωρίδα της Γάζας, κάποτε ανέλαβε και τη διακυβέρνηση του Παλαιστινιακού κράτους και βέβαια το στηρίζει και η Παλαιστινιακή Αρχή. Και δεν είναι μόνο η Χαμάς, είναι και οι Παλαιστίνοι που πολεμούν κλπ. Ναι, αλλά μπαίνουν και οι Χεζμολάχ από την άλλη την πλευρά από το Λίβανο και γίνεται μια κατάσταση λίγο πιο μπερδεμένη εκεί, έτσι. Μα μπερδεμένη είναι εδώ και πολλά χρόνια. Το θέμα είναι γιατί είναι μπερδεμένη. Όσο δεν υλοποιείται η απόφαση που πήρε και ομόφωνα και η Βουλή, η Ελληνική, το 2015 για πραγματικά ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αυτή είναι η συμφωνία γενικά. Όσο δεν υλοποιείται αυτό, θα είναι μια ανοιχτή πληγή. Και έχει δικαίωμα, και το ξαναλέμε, δεν μπορεί ένας λαός να είναι υποκατοχή. Δεν μπορεί να το σφάζουν πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να κάνουν επικισμούς. Μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός και άλλοι για παραβίαση συνόρων. Αλήθεια, οι επικισμοί που συνοδεύονται και με αίμα βέβαια. Γιατί αυτοί που πάνε εκεί, δηλαδή οι έπικοι, είναι οπλισμένοι όλοι. Έχουν διαπράξει τεράστια εγκλήματα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η ουσία τελικά. Και όχι τώρα να βγαίνουν και να λένε, όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, ότι υποστηρίζουμε το Ισραήλ και λοιπόν. Το δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης να έχει πατρίδα δεν το υποστηρίζουν. Εδώ όμως, ποιος το υπονομεύει τόσα χρόνια? Σύμφωνα. Εδώ όμως, κύριε Παφίλη, θέλω να βάλω στην κουβέντα μας για λίγο ακόμα, γιατί θέλω να πάμε στα αυτοδιοικητικά μετά. Και το εξής. Λοιπόν, πάνε οι Αμερικανοί με το στόλο τους. Και το συνοδεύει και μια ελληνική φρεγάτα. Πληρώνουμε ο ελληνικός λαός για να συνοδεύει στις πολεμικές επιχειρήσεις που δεν έχουμε καμία σχέση. Υποτίθεται ότι είναι το ΝΑΤΟ, έτσι. Το ΝΑΤΟ είναι βαμμένο με εμάς, όλη την ανθρωπότητα τώρα. Τι να λέμε δηλαδή. Όμως από την άλλη την πλευρά, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το τεράστιο κτίριο εκεί στη Νέα Υόρκη που παριστάνει τον ΟΗΕ, τι ακριβώς κάνει? Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή. Να σας πω τώρα, πέρα και έξω από το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, υπάρχουν αποφάσεις του ΟΗΕ για αυτά τα θέματα.
για να, ίσως να μην είναι ακριβώς όπως θέλουν οι Παλαιστίνοι. Όμως το Ισραήλ, κύριε Κουίκ, και να τα ακούνε όλοι, τα έχει γράψει στα παλιά του τα παπούτσια. Απαγορεύονται οι επικισμοί. Και όμως όποιος έχει πάει, εγώ έχω πάει δύο φορές, θα πάει να δει πώς γίνονται οι επικισμοί. Τεράστια μπλοκ, κτίρια δηλαδή, πολυκατοικίες κλπ. Μέσα στα παλαιστινιακά έδαφη. Εκεί γιατί δεν παρεμβαίνουν. Αντίθετα στηρίζουν και οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ, που τόσα χρόνια, δεν είναι ένα και δύο, μιλάνε για εγκλήματα. Δέστε πώς είναι, πόσα παιδιά είναι στη φυλακή, 10 χρονών, 12, 14, βασανιστήρια, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά δημιουργούν, πώς να πω, την υποδομή, όλα αυτά, για να υπάρξει αντίσταση από τον Παλαιστινιακό λαό. Πάντως δεν μπορεί να παραδοθεί δηλαδή σε αυτή τη βαρβαρότητα, έχει δικαίωμα να έχει κράτος. Αυτό γιατί δεν λύνεται, γιατί δεν θέλουν, γιατί το Ισραήλ αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην περιοχή της πολιτικής, το αμερικάνικο υπεραλισμό αλλά και άλλων, και γι' αυτό ο Παλαιστινιακός λαός αυτή τη στιγμή, όπως και πάρα πολλά χρόνια και παλιότερα πολλά χρόνια, τα σχολιάσατε κι εσείς με τον Αραφάτ. Ναι, βεβαίως, ναι. Σας άκουσα λίγο βέβαια γιατί μου σε οδηγούσα. Ναι. Λοιπόν, όλο το πλαίσιο δηλαδή από τι μαυρίζει. Μαυρίζει από την πολιτική, την επιθετική του Ισραηλινού κράτους. Έχω όμως ούτε να αναγνωρίζει ούτε διεθνείς συνθήκες, ούτε σύμφωνα. Τίποτα. Έχω την παρατήρηση του ακροτή μας, ξενοφών. Ναι. Έλεος, ούτε μια κουβέντα για τους νεκρούς αμάχους Ισραηλινούς, για τα νεκρά παιδιά και τις γυναίκες, για τους αμάχους που έχουν απαχθεί. Έλεος πια. Τα είπα από πριν, ότι αυτά είναι καταδικαστέ, αλλά αυτά συμβαίνουν στους πολέμους, αλλά όμως να καταδικάζονται και αυτά που κάνει το Ισραήλ όταν βομβαρδίζει άμαχους. Με αεροπλάνα τώρα και σκοτώνονται παιδάκια και αυτά δεν είναι ακρότητες. Τι είναι δηλαδή, γιατί δεν τα καταγγέλνουν και αυτά. Δυστυχώς την πληρώνει και ο λαός του Ισραήλ, που μεγάλο κομμάτι διαφωνεί και αγωνίζεται κιόλας και θέλει να ζήσει ειρηνικά με τους Παλαιστίνιους, και φυσικά την πληρώνουν ακόμα περισσότερο και οι Παλαιστίνοι. Είμαστε. Πάμε τώρα, κύριε Παφίλη. Εμείς πάντως να ξέρετε, ναι, είμαστε αλληλέγγυοι στον Παλαιστινιακό λαό, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Έχει δικαίωμα να έχει το δικό του κράτος και αυτό του το στερούν. Έχει δικαίωμα να ζει ελεύθερος και να αποφασίζει για το μέλλον του. Και το Ισραήλ είναι, το κράτος του Ισραήλ εννοώ, και οι κυβερνήσεις είναι ένας δολοφονικός οργανισμός απέναντι στους Παλαιστίνιους. Που έχει δικαίωμα όμως και της αμυνάς του, έτσι, όταν υπάρχει... Μα να σας πω τώρα... Με 5.000 πυράβλους τι κάνεις τώρα, κάθεσαι και τους βλέπεις και τους χαζεύεις... Περιμένετε, μα δεν γινόταν αυτό όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Τώρα στριμώχτηκε. Με αυτή την, τέλος πάντων, και στρατιωτικά έπαθε μεγάλη ήττα προς το παρόν τουλάχιστον. Η Μοσάντ. Όχι μόνο η Μοσάντ, και το ίδιο το κράτος του Ισραήλ με τους θόλους και με όλα τα υπόλοιπα που αποδεικνύονται ότι όλα μπορούν να τρυπήσουν. Λέω λοιπόν ότι όσο σφάζουν όλα αυτά τα χρόνια, αλήθεια, ποιος άνθρωπος σοβαρός και λογικός δεν μπορεί να ξέρει τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει εξοικειωθεί, θα έλεγα, ή εξαφανίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η δολοφονία ενός λαού για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό δεν είναι ανεκτό. Το αντίθετο δημιουργεί ακόμα περισσότερο δικαίωμα για να παλέψει για την ανεξαρτησία του. Είμαι από τους δημοσιογράφους που θέλουν πάντοτε να ακούγονται οι δύο όψεις του νομίσματος. Βεβαίως. Και έτσι δηλαδή το θεωρώ ως θέσφατο για τη δουλειά μας, που δεν συμβαίνει πάντα. Και ειλικρινά αυτή την παρέμβασή σας την καταθέτω ως μια δημοσιογραφική υποχρέωση να ακούμε όλες τις πλευρές. Δεν γίνεται να ακούς τη μία. Εμείς πάντως λέμε στους λογικούς ανθρώπους να σκεφτούν όλα αυτά που λέμε. Ωραία. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, στα αυτοδιοικητικά. Ναι. Διότι εδώ βλέπω ότι με γυρίζετε πίσω στο 1985. Δηλαδή, στηρίζουμε ή δεν στηρίζουμε Πασόκ? Τότε με την ΚΝΕ να είναι κάπου στο ενδιάμεσο και να πάμε στο Λευκό Άκυρο. Και βλέπω ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, ενώ μπορείτε με την παρέμβασή σας στην ουσιαστική να αλλάξετε λίγο το σκηνικό, Λευκό Άκυρο, όπου δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί, μάλλον την κυβέρνηση. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι. Εμείς δεν κρυβόμαστε. Ούτε είμαστε διπρόσωποι. Το ΚΚΕ κατέβηκε σε όλη την Ελλάδα με τη λαϊκή συσπήρωση, το Γαρίφαλο. Σε όλη, ενιαία. Δεν κρυφτήκαμε ούτε από ανεξάρτητους, ούτε από άλλους κλπ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ποιος ήταν ο αντίπαλος, τι είπαμε εμείς στον πρώτο γύρο, γιατί αυτό λέμε και στο δεύτερο.
Αντίπαλος είναι οι κυβερνήσεις που πέρασαν, αλλά και η τοπική διοίκηση, δήμοι δηλαδή, και περιφερειακή, που ευθυγραμμίστηκαν με την αντιλαϊκή πολιτική και την εφάρμοσαν. Και μάλιστα, κύριο Κούγκ, να σας πω κάτι. Θα ήμασταν, πώς να το πω δηλαδή, θα γελιοποιούμασταν να συγκρούμαστε με όλους αυτούς στον πρώτο γύρο και να λέμε μην τους ψηφίζετε, ψηφίστε λαϊκή συσπήρωση, που συσπηρώνεται και άλλες δυνάμεις. Και στο δεύτερο, γιατί είναι, έχουν αντιλαϊκή πολιτική, γιατί στηρίζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν προωθούν τα λαϊκά συμφέροντα, και τη δεύτερη Κυριακή να λέγαμε ψηφίστε τους. Σύμφωνοι. Δεν θα ήταν κοροϊδία απέναντι στον κόσμο. Ναι, αλλά εμείς είμαστε συνεπείς, και επειδή είμαστε συνεπείς, και αυτό είχαμε και τόσο μεγάλη αύξηση. Και να ψηφίσουμε δηλαδή, για πέστε μας, να ψηφίσουμε ποιον. Αυτούς που παραδείγματος χάρη στο Δήμο της Αθήνας, όλη η στρατηγική Μπακογιάννη έχει την πλήρη συνένεση του ΠΑΣΟΚ καταρχήν και το 90% από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και στη Θεσσαλία, το ίδιο συμβαίνει και σε μια σειρά χώρους, σε όλη την Ελλάδα, για να το πω έτσι, και αυτό μάλιστα εκφράστηκε. Να υπάρχουν κοινά ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας. Πάντως στατιστικά με... ειλικρινά δηλαδή. Σύμφωνα, αλλά με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, βλέπω ότι έχει πάρει τους 7 περιφέρειες Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να πάρει και άλλους 4 ακριβώς, ή ίσως και 5, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το άκυρο λευκό. Να σας πω κάτι, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Επειδή εμείς πολεμήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, πρώτα απ' όλα και την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τα τελευταία και παλιότερα τις άλλες. Και επειδή σε τοπικά αποκαλύψαμε τη σύμπραξη η οποία έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη ανάμεσα στους δημάρχους, περιφερειάρχες, με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα όταν λοιπόν βλέπω όλο αυτό το διάστημα και τα αντιλαμβάνεται ο λαός, είναι πακέτο όλοι μαζί γιατί συμφωνούν στα στρατηγικά θέματα, είναι πολύ λογικό να επιλέγει κακώς κατά τη γνώμη μας τη Νέα Δημοκρατία, κακώς το ΠΑΣΟΚ, κακώς το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό λέμε. Και καλούμε όλο το λαό στους 5 δήμους που είμαστε στο δεύτερο γύρο, ανεξάρτητα τι ψήφισε, τον άλλο λαό, τον εργαζόμενο, τους ανθρώπους που σκέφτονται, να στηρίξουν και να ψηφίσουν τη λαϊκή συσπήρωση. Ναι, σύμφωνοι. Ωραία. Στο δεύτερο γύρο όμως δεν ισχύει, δεν μπορεί να μπει και η λογική ψήφο κατά συνείδηση. Κάντε ό,τι θέλετε, σύντροφοι. Μα ακούστε να σας πω τώρα. Τους στενεύετε με την. Σαν λαϊκή συσπήρωση, ναι, και σαν κόμμα. Κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση και καλούμε το λαό, γιατί μερικοί ελεηνοί λένε ότι τον καλούμε σε αποχή. Όχι. Του λέμε άκυρο ή λευκό. Ναι, σωστό. Για να δείξει τη διαμαρτυρία. Αυτό είναι. Να κοπούν τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι σωστό. Διάφοροι άλλοι περίεργοι. Σωστό που λέτε. Εντάξει, εμείς ποτέ εμείς δεν είμαστε. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά στο αποτέλεσμα. Και τώρα το από εκεί και πέρα, να σας πω τώρα, είναι και λίγο κοροϊδία. Να λένε για προοδευτικές υποψηφιότητες. Ποιες? Αυτοί που ψήφισαν το 70% του ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσατε να κάνετε όμως μια με κάποιον ενδιάμεσο μια συνδιαλλαγή. Δηλαδή, Πάτρα, κινδυνεύετε να χάσετε την Πάτρα. Εμείς καλούμε το λαό, ανεξάρτητα το τι έχει ψηφίσει, ακόμα και το Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, να στηρίξει τον Πελετίδη, γιατί απέδειξε ότι με κομμουνιστή δήμαρχο ο λαός μπορεί να κερδίζει μέσα από τον αγώνα του πάρα πολλά πράγματα. Καλά, εδώ πρέπει να σας πω ότι επειδή έχω κάνει και ρεπορτάζ στην Πάτρα, ναι, θα συμφωνήσω πως ήταν ένας εξαιρετικός δήμαρχος. Εγώ πρέπει να το πω αυτό. Όχι, θα σας το πω. Ξέρετε, τώρα υπάρχει βίντεο που είχαν συμφωνήσει, βέβαια τώρα τα γυρνάνε. Μάλλον, δεν ξέρω ακριβώς γιατί καθαρίθεση δεν παίρνουν. Είχαν συμφωνήσει εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όποιος από τους τρεις μπει στο δεύτερο γύρο να τον ψηφίσουν για να φύγει ο Πελετίδης. Τι να λέμε δηλαδή τώρα. Άρα μιλάμε για μια. Δεν μιλάμε πια για μια επιλογή αυτοδιοικητική στο πρόσωπο ενός ικανού ανθρώπου, αλλά τα κόμματα να παρεμβαίνουν και να κάνουν μπάχαλο την τοπική αυτοδιοίκηση. Να σας πω και κάτι. Αυτό ισχύει και για εσάς βέβαια, σαν κουκούε. Να σας πω κάτι. Ναι. Ποια αυτοδιοίκηση. Δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν ταυτότητα πολιτική. Αυτό λέω κι εγώ. Πρώτον, μα πρέπει να έχουν. Δηλαδή πρέπει να παρεμβαίνουν τα κόμματα. Την πολιτική μας ταυτότητα δεν την κρύβουμε. Ναι, αλλά πρέπει να παρεμβαίνουν τα κόμματα με στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα δεν παρεμβαίνουν τα κόμματα, κάνουν συνδυασμούς, γίνονται βέβαια. Είναι η λαϊκή συσπήρωση που είναι ευρύτερη συσπήρωση. Δεν είναι μόνο μέλη του κόμματος και στελέχη του κόμματος. Συμπαρατάχθηκε πάρα πολλοί κόσμος μαζί με το ΚΚΕ γιατί συχάθηκε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και τέλος πάντων δεν θέλω να αρχίσω. Μπορεί να χάσετε και την Κασαριανή έτσι όπως πάει η κατάσταση. Γιατί να μην την πάρουμε. Δεν κατάλαβα. Αυτοί που θέλουν προοδευτικούς, τι προοδευτικοί είναι αυτοί. Ακούσατε τον κύριο Κασελάκη χθες. Τι λέει.
Αυτά δεν νόμιζα ότι με λέγε Μητσοτάκης. Να σας πω κάτι. Ευτυχώς υπάρχει. Λόγω Κασελάκη πάντως έχετε ανεβάσει τα ποσοστά σας εδώ που τα λέμε. Δεν είναι αυτό. Πώς. Δεν είναι αυτό. Αυτό μπορεί να είναι και μια αφορμή για ορισμένους. Έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος το τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το έχει πάρει και από την κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση και σε αυτά που λέει για το επόμενο διάστημα. Και ένα κομμάτι πραγματικά έρχεται στο ΚΚΕ. Και εμείς έχουμε ανοιχτό το, δίνουμε χέρι σε όλους όσους θέλουν να κάνουμε ουσιαστική αντιπολίτευση από την πλευρά των συμφερόντων του λαού μέχρι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για γενικότερες ανατροπές. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Παφίλη, γιατί. Να μου πείτε. Όχι. Γιατί γνωριζόμαστε κιόλας. Μα γι' αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Ότι είναι η πρώτη φορά που στο ραδιόφωνο σας κάνουμε μια συνέντευξη, μια συνομιλία τέτοια. Με δεδομένο ότι έχουμε πολλές φορές μιλήσει εκτός μικροφώνων, εκτός τηλεοράσεων και σας ακούω πάντοτε με πάρα πολύ προσοχή. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Καταρχήν διότι, ανεξάρτητα με το αν είστε με το ΚΚ ή δεν είστε με το. Πού είστε με το ΚΚ. Εγώ είμαι. Έχετε χρόνια είμαι τώρα. Αυτό λέω κι εγώ, ναι. Όχι. Αλλά. Έχετε έναν λόγο που εμένα τουλάχιστον με κάνει να τον ακούω με προσοχή. Μπορώ να συμφωνώ, να διαφωνώ, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την κουβέντα που κάναμε πάντως σήμερα. Πάντως ο λόγος αυτός προέρχεται από την πολιτική γραμμή του ΚΚΕ. Αυτά λένε όλοι, άλλος τα λέει έτσι, όλα τα στελέχη του κόμματος δηλαδή, άλλος τα λέει έτσι, άλλος τα λέει διαφορετικά. Επομένως αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να δοθεί ένα δεύτερο μήνυμα. Να έχουμε έναν Δήμο ήδη στην Ικαρία, άλλους πέντε και δυστυχώς. Για 1,3 δεν μπήκαμε στο δεύτερο γύρο της Αθήνας. Γιατί αν μπαίναμε, Μπακογιάννης, Σοφιανός, ο κόσμος έχει ένα κριτήριο και μπορεί να κρίνει. Αυτό θα ήταν πραγματική σύγκρουση. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Γι' αυτό λοιπόν όσοι περισσότεροι κομμουνιστές δήμαρχοι βγουν, όσοι περισσότεροι πελετήδιδες βγουν, τόσο και ο λαός θα είναι πιο αισιόδοξος για να παλέψει, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα. Και οφείλω να σας πω ότι σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στο ραδιόφωνο, στην Κάτια Μακρύ, αν δεν κάνω λάθος, και ο Ζωφιανός ή στον Νίκο Χατζηνικολάου, το πρόγραμμά του μου φάνηκε εξαιρετικά ελκυστικό. Μα έτσι είναι. Όχι, απλά σας το λέω, δηλαδή, και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά. Ναι, δεν είναι, μα δεν είναι τυχαία και η άνοδος. Την εκτίμησε ένας κόμμας, παρότι μας θυμήθηκαν τα. Όχι εσείς, αλλά τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Πριν μας είχαν ξεχασμένους. Τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Σε όλα τα κανάλια. Φοβερός. Πασόκ, πως το Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Φοβερός Θανάση Παφίλης, φοβερός. Πού ψηφίζετε εσείς? Εγώ ψηφίζω στο κέντρο. Α, είστε κέντρο. Στο 49ο. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Παφίλη, για την κουβέντα που κάναμε. Καλή σας ημέρα.